Μια καλημέρα. Κοντά μας η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δώρα Βιέρη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω. Είναι και η πρώτη φορά που σας έχουμε εδώ. Χαιρόμαστε. Αυτή τη φορά δεν μας σταμάτησε ούτε ο κορονοϊός. Τίποτα. Τον εξολοθρεύσαμε. Παρότι μας προσεγγίζει το τελευταίο. Ναι, μας περιτριγυρίζει. Αλλά να πω και καλή επιτυχία στο νέο πρόγραμμα του Action. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε κάποια σχετικά αποσπάσματα. Πλήρως είδαν ανανεωμένο, ενημερωτικό, αθλητικό. Καλό τάξιδο με υγεία και επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα μου λύσετε μια απορία, γιατί εμείς όσο είμαστε μέσα στο στούντιο κρυφοκοιτάμε και τον ανταγωνισμό. Και είδαμε έναν τίτλο χθες στο Open για τις ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Ποιες είναι οι ελίτ στο ΣΥΡΙΖΑ? Είχε ένα αριστερό κόμμα ελίτ? Δεν είναι. Βλέπετε μόνο τους τίτλους, δεν διαβάζετε το περιεχόμενο. Δεν φυσικά είδε... το διαβάζετε. Βέβαια, πού να δείτε, γιατί είστε και στην ανταγωνιστική μετά ζώνη. Τα είδαμε όλα. Να πούμε και καλημέρα στους συναδέλφους στην ανταγωνιστική ζώνη. Έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι ένας ξερός τίτλος και δεν είναι λέξεις που είναι αποσπασμένες από έναν διάλογο και κατόπιν μιας ερώτησης. Mm-hmm. Σε σχέση με το αν υπάρχει κίνδυνος αποχώρησης και όλων αυτών και αν τι σημαίνει το διαμεσολάβει το κόμμα. Σε αυτό απάντησα. Mm-hmm. Ότι προφανέστατα με την εκλογή του νέου Προέδρου, του Στέφανο Κασελάκη, εγκαινιάζεται μια νέα σχέση με τη βάση, με τα μέλη του κόμματος, και υπάρχουν και χιλιάδες νέα μέλη μετά και την διαδικασία της εκλογής για την ανάδειξη Προέδρου, κατευθείαν με τις βάσεις, με τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταλύονται τα κομματικά όργανα έτσι όπως τα γνωρίζουν παραδοσιακά. Αυτό που ενδεχομένως αλλάζει είναι μια όποια αντίληψη για ελιτίστικη προσέγγιση στην κομματική λειτουργία. Δεν υπάρχει αυτό. Αν υπήρχε ως υπόνοια, ως υποψία, δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει και μια αδιαμεσολάβητη σχέση. Παράλληλα, λέω. Παράλληλα με τη λειτουργία των κομμάτων που δεν πρέπει να αποκτούν την λογική ιερατείων ή ελίτ, θα εγκαινιαστεί και μια διαμεσολάβητη σχέση με τα μέλη. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Μάλιστα. Δεν είπαμε και πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτό το οποίο σας. Απλά διευκρινίζετε εσείς τι εννοείτε ως ελίτ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείτε τις στενές κομματικές διεργασίες, οι οποίες άφηναν απ' έξω, λέτε, ένα κομμάτι της κοινωνίας. Λέω ότι οι κομματικές διεργασίες και τα κομματικά όργανα προφανέστατα και είναι καταστατική πρόβλεψη και έτσι πρέπει να λειτουργούν, αλλά επουδενή δεν πρέπει να αποκτούν τέτοιο χαρακτήρα. Mm-hmm. Δεν πρέπει. Ή αν υπάρχει κίνδυνος να αποκτήσουν, να μην γίνει αυτό. Και νομίζω ότι ο ξεκάθαρος τρόπος ως προς τη διατύπωση από τον Πρόεδρο, αλλά κυρίως ως προς την πρακτική καθημερινή εφαρμογή, το αποδεικνύει αυτό. Να ξέρετε ότι από την πρώτη μέρα, ούτως ή άλλως αυτό ήταν και μία πρίκα της προεκλογικής περίοδου και της γνωριμίας του Στέφανου με τους ανθρώπους του προοδευτικού χώρου πριν από τις εκλογές. Αυτή είναι μία καθημερινή επαφή με την κοινωνία. Γιωμένη σχέση. Αυτό θέλουμε και νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα προσωπικό στοίχημα μόνο του Στέφανου Κασελάκη. Νομίζω είναι ένα στοίχημα όλων μας για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τη σχέση μας με τον προοδευτικό χώρο, με τον κοινωνικό χώρο και να καταφέρουμε και την πολιτική αλλαγή. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Πάντως, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με τριαντάφυλλα από ό,τι φαίνεται για τον Πρόεδρο. Και αναφερόμαστε τώρα στη συνεδρίαση λοιπόν την χθεσινή, όπου μπορούμε να πούμε, κυρία Βιέρη, ότι ήταν έτσι ιδιαίτερα έντονο το κλίμα λοιπόν μέσα στο εσωτερικό λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό αναφερόμαστε και το λένε τα νούμερα. Δηλαδή, σε μια πρόταση την οποία κατέθεσε ο κύριος Κασελάκης για να πάει το συνέδριο στα τέλη Φεβρουαρίου, υπήρξαν τα 20 ναι, υπήρξαν όμως 10 όχι και 8 λευκό. Αυτό δείχνει τάσεις ότι υπάρχουν δύο μέτωπα, δύο στρατόπεδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το αποτέλεσμα πρώτων και κύριων αποδεικνύει και καταδεικνύει την κυριαρχία του Στέφανου Κασελάκη σε αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως διαμορφώνεται και με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών των εσωκομματικών, που ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης κατευθείαν από τη βάση. Και το άλλο βέβαια έχει να κάνει με την ψήφο εμπιστοσύνης στην πρόταση και την εισήγηση του Προέδρου σε ένα όργανο το οποίο ως σχήμα είναι διαμορφωμένο από προηγούμενους σχετισμούς. Μην αδιαφορούμε μπροστά σε αυτό. Είναι οριακή πλειοψηφία. Είναι ένας άνθρωπος νέος στην πολιτική και στο χώρο, που ήρθε, βγήκε νικητής των εκλογών, έρχεται σε ένα όργανο που τον περιμένει, έτσι, και καταφέρνει να διαμορφώσει αυτούς τους σχετισμούς μέσα σε αυτό το σώμα που τον περίμενε. Τον περίμενε με την έννοια ότι ο κύριος Κασελάκης βρήκε αυτό το σώμα. Ναι. Δεν το διαμόρφωσε, ξέρετε. Δεν είναι ένα νέο σώμα, είναι με τους παλιούς συσχετισμούς. Το περίμενε, έχει διάφορες. Τον περίμενε στη γωνία, κοιτάξτε, ας πούμε. Εγώ λίγο θα μιλήσω και για το πώς διαμορφώθηκε ένα κλίμα. Και σε αυτό, εντάξει, να καταθέσω λίγο και την προσωπική μου ένσταση.
Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο νέος πρόεδρος, ένα νέο πρόσωπο, να απευθυνθεί για πρώτη φορά σε εσένα και εσύ να έχεις προλάβει πριν καν τον ακούσεις να διακινήσεις αυτό το κείμενο ώρες πριν και να διαμορφώσεις ένα κλίμα. Η στοιχειώδης πολιτική αυρότητα και πολιτικό τάκτ θα έλεγε να περιμένεις. Να τον ακούσεις, να δεις σε τι πραγματικά διαφωνείς πολιτικά και μετά να διατυπώσεις τις πολιτικές σου ενστάσεις. Ήταν φάουλ του κυρίου Τσακαλώτα. Αυτό, εγώ δεν θα μιλήσω, δεν θα αξιολογήσω τις. Εγώ θέτω προσβάσανο τον δικό μου προβληματισμό. Αυτό δείχνει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αλλά πιστέψτε με, μεταφέρω και την άποψη πολλών ανθρώπων, ότι τελικά δεν υπάρχει πρόβλημα με την πολιτική άποψη και την πολιτική τοποθέτηση, αλλά υπάρχει μια προκατάληψη με το πρόσωπο. Ποιοι λοιπόν επιμένω την προκατάληψη? Ότι, επιμένω ότι αν κάποιος περίμενε να ακούσει τι έχει να πει ο πρόεδρος, την πλατφόρμα του, την εισήγησή του, εγώ δεν είδα και διαφωνίες, να σας πω, επί της ουσίας, τότε ωραία θα μπορούσε να διακινηθεί και ένα κείμενο μετά. Αλλά να έρχεται ένα κείμενο, να προγράφει το κλίμα και να προγράφει και λίγο πολύ και τις διαθέσεις των προσώπων που το υπέγραψαν, εντάξει. Θεωρώ ότι... Τι το έκαναν αυτό, κυρία Βιέρη, πού αναφέρεστε, τον κύριο Τσακαλώτο? Εγώ σας λέω ότι, μα δε, τώρα εσείς είστε ενημερωμένοι δημοσιογράφοι, βλέπετε, υπήρχε ένα κείμενο των 9, δεν υπήρχε, ναι, που το είχαν υπογράψει και το είχαν διακινήσει πριν από τις συνεδρίες. Ωραία, ναι, σύμφωνοι. Ωραία. Τι, πρόβλημα έχουν με τον κύριο, τι πρόβλημα έχουν με τον κύριο Κασελάκη, ο κύριος Παπαδημούλης, ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Χτσιόγλου? Τι πρόβλημα έχουν με τον κύριο Κασελάκη, τι, ποιο είναι το ζήτημά τους? Μην μου βάζετε ονόματα. Εγώ σας μιλάω για ένα κείμενο που διακινήθηκε, σας μιλάω για, για μια πολιτική τοποθέτηση που ήταν προθύστερη. Ωραία, αφήνουμε τα ονόματα. Εντάξει, μην βάζετε τα ονόματα. Ή αν θέλετε, σε σχέση με τα ονόματα, θα ήθελα να πείτε κάτι συγκεκριμένο που έχει πει κάποιο από τα συγκεκριμένα πρόσωπα, παύλα συντρόφους ή συντρόφισσες, για όλη αυτή την κατάσταση, για να μπορώ να απαντώ συγκεκριμένα. Μην τζουβαλιάζουμε τους ανθρώπους. Όχι, και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Χθες η κυρία Χτσιόγλου είπε, ας πούμε, ότι η συζήτηση, η ομιλία του κυρίου Κασελάκη στον ΣΕΒ ήταν σοκ. Ναι. Σχολιάστε. Ευχαρίστως θα μπορούσε η συντρόφισσα Έφη Χτσιόγλου την επόμενη φορά που θα κάνει επαφές και συζητήσεις με θεσμικούς φορείς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος σημειωτέων της απίφθινε και συγκεκριμένους ρόλους και πολύ κομβικούς, να το συνοδεύσει για να παρακολουθεί από κοντά τις συζητήσεις και να παρεμβαίνει και με τη δική της εμπειρία, γιατί είναι πολύ μεγάλη, όντως, και με την δική της συμβολή. Αυτό για μένα είναι πολύ ξεκάθαρη η πολιτική στάση. Ειδικά από ένα πρόσωπο, όπως είναι η αγαπητή και πολύ σεβαστή Έφη Χτσιόγλου, η οποία έχει διαχειριστεί τομείς και ζητήματα πολύ σοβαρά και μάλιστα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Άρα είναι πολύ εύκολη, θα βάλω και εγώ τον χαρακτηρισμό και ανέξοδη κριτική, όταν δεν παρακολουθείς από κοντά τα πράγματα στο πεδίο, δεν έχεις ανταποκριθεί στο κάλεσμα ενός νέου προσώπου που είναι ο νέος αρχηγός, και ναι, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, είναι νέος αρχηγός ο Στέφανος Κασελάκης, να συμβάλλεις στο πεδίο με τη δική σου άποψη και την εμπειρία σου στο πολιτικό και στο κυβερνητικό πεδίο. Αυτό είναι πρωτότυπο, δεν το έχουμε ξαναδεί σε κόμμα. Για πείτε. Λέτε στην κυρία Χτσιόγλου, εάν θέλεις την επόμενη φορά, συνόδευσε τον πρόεδρο στις εκδηλώσεις και τοποθετήσου. Λέω ότι θα ήταν πολύ παραγωγικό να μην κάνεις... Πετάς πυροτεχνήματα και θα μπορούσε να είσαι πολύ αποδοτικός και πάρα πολύ παραγωγικός στην καθημερινή πολιτική πράξη και εφαρμογή. Εξάλλου, γιατί απευθύνεται με αλφα-γιώτα αυτό στην αγαπητή Έφη? Ακριβώς γιατί έχει αυτή την εμπειρία. Και νομίζω, και φεύγω τώρα από την αγαπητή συντρόφισσα Έφη, ο σύντροφος Στέφανος Κασελάκης έχει απευθύνει πολλές φορές προσκλητήρια και προσκλήσεις προς συντρόφους για συναντήσεις, για συζητήσεις. Νομίζω έχει διανύσει και όλα αυτά. Λέω ότι για ιδέες, για προτάσεις. Εσείς δεν κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες μέρες, ρεπορτάζ για το πώς υπήρξαν αρνήσεις χαρτοφυλακίων σε συγκεκριμένους τομείς. Άρα λέτε λοιπόν ότι δεν μπορείτε να είστε έξω, να πετάτε πέτρες στα τζάμια και να μην συμβάλλετε. Είναι ωραίο να υπάρχει πολύ ελεύθερος δημιουργικός χρόνος ή μη δημιουργικός για να κάνεις μόνο κριτική σε ένα πρόσωπο που, επιμένω, από ό,τι φαίνεται,
το αξιολογείς μόνο ως πρόσωπο, έχεις πρόβλημα με το πρόσωπο και όχι με τις πολιτικές του θέσεις. Γιατί, ας αφήσουμε το ερώτημα για τους συντρόφους. Ρωτήσαμε τους εργαζόμενους τι άποψη έχουν, συζητήσαμε μαζί τους, είδαμε τι παράπονα έχουν από μας για τις πλατφόρμες που κατεβάσαμε, για το πρόγραμμα που δεν το επικοινωνήσαμε, τέλος πάντων δεν φροντίσαμε να το διαμορφώσουμε εγκαίρως για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά τους και γι' αυτό χάσαμε. Κυρία Αυγέρη, άρα πρέπει να δούμε και γιατί χάσαμε. Προφανέστατα δεν χάσαμε γιατί ήταν κυβέρνηση ο Κασελάκης ή ήταν τομεάρχης οικονομικών ή εργασίας. Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι οι αρχιτέκτονες της ΣΥΤΑΣ είναι αυτοί οι οποίοι τώρα κάνουν... Έχετε μία επιμονή να βάζετε χαρακτηρισμούς και να δίνετε ιδιότητες προσωπική που μου, εγώ αν θέλετε, τους αναλαμβάνετε το ρίσκο για να σας πω ότι εσείς βάζετε αυτούς. Δεν μιλάω, λέω. Ότι αυτοί που έχασαν ασκούν κριτική στο Κασελάκη. Λέω ότι να δούμε γιατί χάσαμε... Και λέω για το 15 ως 19 που εντάξει εγώ είχα άλλη ιδιότητα, αλλά το 19 μέχρι το 23 που ήμασταν αντιπολίτευση, που ήμασταν εμείς όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει και που ήταν ο Κασελάκης. Ο Στέφανος Κασελάκης το παίρνει από τα τέλη Σεπτεμβρίου και παίρνει έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι... Καταρακωμένος. Άρα είναι ενοχλημένος. Επιτρέψτε μου λίγο, κυρία Λιβαθινού. Ναι, ναι, καταρακωμένος με το ηθικό των ανθρώπων μας και του προοδευτικού χώρου στα τάρταρα. Και έρχεται αυτό το πράγμα και γίνεται αυτό που πειράζει, ένα ανοιχτό παράθυρο που μπαίνει φως. Και καταφέρνει, συγκρατεί τις πολιτικές και εκλογικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα, και παίρνω και αφορμή από το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε, δίνει τη δυνατότητα σε περιοχές να πάρουν ανάσα, να βγουν από τη λάσπη. Όπως είναι για παράδειγμα η περιφέρεια Θεσσαλίας. Πάντως ο κύριος Παπαδημούλη σε δηλώσεις που έκανε στο πρώτο θέμα και ο οποίος στράφηκε εναντίον του κύριου Κασελάκη, είπε ότι εμείς θα είμαστε τρίτο κόμμα. Αυτή είναι μια δήλωση που έκανε ο Δημήτρης Παπαδημούλης και νομίζω χθες. Εγώ γνώριζα τον σύντροφο Δημήτρη Παπαδημούλη ως ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς που δίνει τις μάχες από την Βουλή. Δεν τον γνωρίζω ως δημοσκόπο και ως σχολιαστή των πραγμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ξέρω ως έναν διαμορφωτή των αποτελεσμάτων εντός του ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως έναν δημοσκοπικό αναλυτή σχολιαστή για τα μελούμενα. Γιατί αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι προηγήθηκε στο παρελθόν, που σας λέω ότι το παρελθόν δεν φέρει την υπογραφή του Στέφανου Κασελάκη, φέρνει λίγο πολύ την υπογραφή συντρόφων και συντροφισσών που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, ο καθένας με τη βαρύτητα του ρόλου του. Και τα μελούμενα, τον παρόντα χρόνο και τα μελούμενα, προσπαθούμε να τα διαμορφώσουμε με νέους όρους. Με όρους νίκης και όχι ήττας. Και ναι, επιμένω, για να απαντήσω και στον αγαπητό σύντροφο Δημήτρη Παπαδημούλη. Ο κύκλος της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, χάρη στον Στέφανο Κασελάκη, έχει κλείσει. Τώρα πάμε για τις μεγάλες νίκες. Όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας που περιμένει αλλαγή. Για πείτε μου κάτι, είναι θυμωμένος ο κύριος Κασελάκης με όλα αυτά που γίνονται? Να απευθύνεται μια πολύ ωραία πρόσκληση. Μιλάτε κάθε μέρα μαζί του. Όχι, πώς θα σχολιάζει όλα αυτά? Νομίζω ότι αυτά που λέω, η ένταση με την οποία τα διατυπώνω και ο τόνος, λίγο πολύ φέρουν και την ουσία της πολιτικής του ίδιου του Προέδρου, είμαι εκπρόσωπος του κόμματος και φυσικά του Προέδρου μας, του Στέφανου Κασελάκη, και σας μεταφέρω έτσι λίγο και την ατμόσφαιρα και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί αυτές τις μέρες. Άρα ο ίδιος, μπράβο, ο ίδιος πώς είναι, πώς το αντιμετωπίζει, πώς το διαχειρίζεται όλο αυτό, γιατί τώρα να παίρνει σωριακά. Είναι μια καλή ερώτηση όταν αφορά σε ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το συνέστημα των ανθρώπων, πρέπει να απευθύνεται στους ίδιους. Ωραία, θα μας το σε κανονίσετε. Σχέση όμως με την ουσία, σας λέω, ναι, την πολιτική και την σκόνη που αφήνει η πολιτική ουσία, τα σχόλια, η συζήτηση, νομίζω ότι μπορείτε να αρκεστείτε και στη δική μου απάντηση. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν λέμε όχι τώρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες στην αντιμετώπιση αυτών οι οποίοι αντιδρούν, διαφωνούν. Όσοι είστε κοντά στον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη, εσείς, ο Ναύαρχος, ο κύριος Αποστολάκης κτλ., εκφράζεστε πιο σκληρά.
Χθες, ας πούμε, υπήρχε η έκφραση όποιος δεν θέλει μπορεί να φύγει. Ο κύριος Αποστολάκης είπε τις προάλλες ότι πρέπει να το πάρουν απόφαση και όσοι δεν το πάρουν απόφαση, ας δούνε ποια θα είναι η πορεία τους. Δηλαδή, σαν να τους λέει, κάντε το κουμάντο σας. Και υπάρχουν και άλλα στελέχη. Και πάλι επίσης, απάντηση αυτή είναι προϊόν μιας ερώτησης, αποτέλεσμα. Όμως. Όχι, λέτε για το όποιος θέλει να φύγει. Ναι. Αυτό λέω. Όχι, δεν απευθύνομαι στη δική σας ερώτηση. Ναι. Λέω στην επισήμανση της φράσης μου, στην ανάκληση, όποιος θέλει να φύγει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Αλλά περιμένω αυτόνομο το δικό σας ερώτημα. Ναι, καταλαβαίνω λοιπόν ότι οι άνθρωποι που είστε κοντά στο Στέφανο Κασελάκη, πολύ κοντά στο Στέφανο Κασελάκη, έχετε μια πιο σκληρή γραμμή. Οι υπόλοιποι που έχουν στηρίξει Κασελάκη, αλλά έχουν και μια άγνοια τι θα γίνει, πού θα πάμε αν διασπαστούμε. Φαίνονται λίγο πιο διαλλακτικοί. Το ζητούμενο είναι η ενότητα, θα δούμε πώς θα πάμε. Φυσικά οι συνθέσεις θα είναι αυτές που θα επικρατήσουν κτλ. Τελικά. Μισό λεπτό. Νομίζω ότι η ενότητα δεν είναι ζητούμενο για τον Στέφανο Κασελάκη, για μένα που εκπροσωπώ όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, όχι δική... πάση θυσία. Δηλαδή δεν θα αναγκαστεί, αν καταλαβαίνω καλά, να κάνει όλου του είδους τις υποχωρήσεις, προκειμένου να διασφαλίσει την ενότητα. Λέω ότι. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καταστατική πρόβλεψη, ναι. Που είναι η... και μάλιστα είναι μια καταστατική αλλαγή που έγινε όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρόεδρος και μπήκε και αυτός σε αυτή τη βάσανο και τη διαδικασία της νομιμοποίησης από τη βάση. Η βάση αυτή με μεγάλη πλειοψηφία εξέλεξε τον Στέφανο Κασελάκη. Έχουμε μια νέα φορά και δυναμική των πραγμάτων και μια νέα αντίληψη για την αδιαμεσολάβητη σχέση που πρέπει να έχει η ηγεσία, και δεν βάζω μόνο το πρόσωπο του Προέδρου, με τη βάση και τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Τα σεβόμαστε αυτά. Σωστά. Σεβόμαστε τον νέο αρχηγό και τον αξιολογούμε με βάση την πολιτική του πρόταση, το σχέδιο και το αποτέλεσμα. Εάν το σεβόμαστε αυτό, σωστά. Εάν μόνο τον αξιολογούμε με βάση το πρόσωπο, τις σπουδές του, το που έζησε, το που μεγάλωσε, τις προσωπικές του επιλογές και μένουμε μόνο σε αυτό, τότε θα πω ότι ο καθένας κάνει τις επιλογές του και δεν ταιριάζει σε αυτή την αντίληψη για το νέο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τουλάχιστον θέλει να την παρουσιάσει και να την κρίνει ο κόσμος ο Στέφανος Κασελάκης. Εσείς πιστεύετε, κυρία Βιέρη, ότι θα υπάρξουν αποχωρήσεις στελεχών και ίσως και από το σκληρό πυρήνα του κόμματος? Σας έβαλα λίγο το πλαίσιο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Καταλάβω. Το πλαίσιο διαμορφώνει. Το πλαίσιο το καταλάβαμε, αλλά πιστεύετε ότι το επόμενο διάστημα και μέχρι να φτάσουμε δεν στο συνέδριο. Δεν μπορώ να είμαι μάντης. Και δεν θέλω να είμαι και μάντης κακών. Εγώ μάντης κακών δεν θέλω να είμαι. Εγώ εδώ σας λέω, έχω έναν άλλο ρόλο να επικοινωνώ. Αυτό που είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που θέλει να περάσει ο νέος πρόεδρος προς τον κόσμο, ακριβώς έχοντας το βλέμμα στο μέλλον και στις εκλογές των ευρωεκλογών, για τις οποίες εγώ δεν κάνω πρόβλεψη ότι το κόμμα μου θα είναι τρίτο, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο νικητής των εκλογών. Γι' αυτό πάει στις εκλογές, με αυτούς τους όρους. Εγώ εδώ εκπροσωπώ την αριστερά της νίκης, όχι την αριστερά της ήττας. Αυτό θέλει ο κόσμος από εμάς. Και από πρόσωπα που μπορεί να είχαμε ένα μικρότερο ρόλο, τώρα βγαίνουμε μπροστά, μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία και συνθήκη, και αυτό είναι και το κάλεσμα. Να έρθουν οι νέοι άνθρωποι, να γίνει η ανανέωση, να βγουν νέοι άνθρωποι από την κοινωνία. Η αριστερά της νίκης, και αν... ενδιαφέρον αυτή αυτό, εντύπωση. Και αυτό για να γίνει, κύριε Κακούση, πρέπει να έρθουν και νέοι άνθρωποι, νέα πρόσωπα. Και αν κρατώ κάτι έτσι ως πολύ σημαντικό από τον σύντροφό μου, τον Δημήτρη τον Παπαδημούλη, είναι ότι δήλωσε ότι κάνει πέρα σε αυτές τις ευρωεκλογές, για να έρθει νέος κόσμος, να εμπλουτίσει τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να γίνει επιτέλους πράξη αυτό που ζητάει και ο Στέφανος Κασελάκης. Μήπως διάβασε ότι δεν θα ήταν υποψήφιος, ότι θα τον έκοβε? Μπορείτε να τον ξανακαλέσετε. Θα τον ξανακαλέσω, ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι εκπροσωπείτε την αριστερά της νίκης. Θέλω να εκπροσωπώ. Θέλετε να εκπροσωπώ. Ναι, σωστά. Καλά το κατάλαβα. Η πρώτη-τελευταία ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη στα social media μιλούσε για αυτοδύναμη προοδευτική διακυβέρνηση. Mm-hmm. Ναι. Δεν μιλούσε για αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, πώς το σκέφτεται ο πρόεδρος αυτό, πώς το έχει στο μυαλό του? Επανάλαβε ο πρόεδρος ότι εμείς θέλουμε έναν αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ της νίκης. Αυτοδύναμη προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτοδύναμη αριστερά. Ας διαμορφώσουμε τώρα τους, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε. Χωράνε και άλλα κόμματα μέσα σε αυτήν. Μιλάμε για τις δυνάμεις που διαμορφώνουν κάθε μέρα τις καθημερινές μας νίκες. Βήμα-βήμα πάει αυτό. Αυτό δεν είχαμε αντιληφθεί. Εμείς νομίζαμε ότι
ενώ ήμασταν απόντες και απούσιος από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τα συνδικάτα. Με το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστείτε, αν χρειαστεί. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Λέω, διακόπτεται κάτι που νομίζω θα μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημά σας. Παρακαλώ. Ότι κάθε μέρα πρέπει να δίνουμε νίκες μαζί με τις προοδευτικές δυνάμεις, γιατί σε αυτό το χώρο απευθυνόμαστε, στον ευρύτερο χώρο της κεντραριστεράς, για να πετυχαίνουμε καθημερινές νίκες στο κοινωνικό πεδίο. Είτε είναι σε μια σχολική επιτροπή γονέων, είτε είναι στην κοινότητά μας για να διεκδικήσουμε μια παιδική χαρά, ή ένας δήμαρχος ή ένας κοινοτάρχης που βγαίνει και λέει ότι ακόμα είναι τα πεθαμένα κουφάρια των ζών μας μέσα στους στάβλους μας. Αυτά δεν τα κάναμε. Δεν τα κάναμε γιατί ήμασταν ελιτιστές. Γιατί νομίζαμε ότι με τη συζήτηση, με τις πολλές και πολύ αιρές κουβέντες, οι ιδέες γίνονται και αμέσως εφαρμογή. Γιατί πολλοί ήταν και απομακρυσμένοι από τα κοινωνικά πεδία. Άνθρωποι που δεν έχουν βγει πολύ καιρό να εργαστούν για να δουν πώς είναι το μεροκάματο, πώς είναι να παλεύεις για την εφαρμογή μιας συλλογικής σύμβασης κανονικά με έναν εργοδότη που τον έχει αφήσει να αλωνίζει σύζυγο Μητσοτάκη. Άρα, στο ερώτημα για τη συνεργασία. Αυτό βλέπουμε. Αυτές είναι οι προοδευτικές δυνάμεις που δίνουν τις νίκες και έρπονται τα υπόλοιπα. Έχουμε ακόμα δρόμο δεν να διανύσουμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι μία από αυτές τις δυνάμεις. Δεν είμαι κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρω αυτές τις αποφάσεις. Και όσοι έβαλαν στη δημόσια σφαίρα αυτή τη συζήτηση, δεν το έκαναν εκπροσωπώντας κάτι θεσμικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Ελεύθεροι είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να απαντά σε αυτό το ερώτημα, σε αυτό το χρόνο. Άλιστα. Έχουμε διαδικασίες, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έχουμε τα 13 περιφερειακά συνέδρια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ανθρώπων, Άλιστα. για τη στέγη, για την ανάπτυξη, για την ακρίβεια. Σήμερα έπρεπε εμένα να με ρωτάτε ποιο είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια, για το λάδι που πήγε 14 ευρώ το λίτρο. Φταίμε εμείς όμως. Η γειτονιά μου στην οποία ζω. Φταίμε εμείς, κυρία Αυγέρη, όμως, γιατί εσείς χθες δεν συζητούσατε αυτά βλέπετε, στο εσωτερικό του κομματός. Σκεφτείτε επομένως, και αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, ότι αν δεν υπήρχαν αυτά, mm-hmm. ότι αν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική ύλη που δημιουργείται εκ των έσω, και θα συζητούσαμε για αυτά τα προβλήματα και θα αναζητούσαμε λύσεις και το άθροισμα. Το δημοσκοπικό για το ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πολύ καλύτερο. Σίγουρα, παρόλα αυτά, τα είχατε συζητήσει όμως και εσείς εχθές. Κατάφερε ο Κασελάκης, ο Στέφανος Κασελάκης, μέσα σε αυτή τη συγκυρία να το συγκρατήσει. Μάλιστα. Και να έχουμε και νίκες σε μια πολύ σημαντική περιφέρεια και σε άλλες περιοχές. Πώς σας φαίνεται ο νέος ρόλος σας? Λοιπόν. Θα μου πείτε εσείς καθώς είστε τέτοιες καρέκλες. Θέλω να σηκωθώ κι εγώ. Να σας πω. Ότι... Να, εγώ μπορώ να σας πω τη γνώμη μου. Για πείτε. Μπροστά στις τραγωδίες που είχε περάσει το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο εκπροσώπου, εσείς είστε όαση. Δεν θέλω, όχι, κοιτάξτε. Εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς. Συζητήσατε τη γνώμη μας. Με καλείτε θα υπερασπιστώ τον προκάτοχό μου, τον Στέλιο, του οποίου στέλνω και χαιρετισμούς. Ο Στέλιος είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Εξαιρετικός, υπόπτης Απανίδου, πολύ σύντομο το διάστημα και το πέρασμα. Να τους χαιρετήσω, να τους ευχαριστήσω και για λογαριασμό όλων των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εσά, καλή δύναμη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε να τα λέμε. Καλά, κύριε Αυγέρη. Μας ρωτάτε μια συνέντευξη με τον πρόεδρο. Βάλτε μας τη λίστα, ξέρω εγώ, τέταρτη, πέμπτη σελίδα. Με το γραφείο τύπου αυτό. Μην βάζετε μέσον. Κύριε Αυγέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αδιαμεσολάβητα. Πάμε σε διαφημίσεις, ωραία.